καταλάβω ποιο σπίτι σου οδηγεί τον άγχο, είναι ακριβώς από κάτω εδώ πέρα στο σπίτι. Κοριτσάνι, ψάχνει. Αυτό ήταν λοιπόν ο πρωτοβουλίο. Πώς έγινε, πώς τον κατασκεύασε, πού τον τοποθέτησε και πώς έγινε όλο αυτό τέλος πάντων σε. Τα πάνε. Γι' αυτό δεν είχαμε ζημιέ. Έτσι το διάολο. Αν είσαστε εδώ πέρα. Καλησπέρα, είμαι από το κανάλι Μοναχή TV. Είμαι ο Terrence Parlik. Ήρθαμε εδώ να πάρω μια συνέντευξη εδώ. Βασικά έχει θέμα με το Πάσχα του 2001. Όπου ο Ντίος ο Μαστρόχαρος, γνωστός ως Τηλιέρης ή Σανταλαχάνας ή απόβρωμα της κοινωνίας τέλος πάντων, με τον αυτοσχέδιο κρυκτικού μηχανισμού του κατάφερε να ξεσπιτώσει κυριολεκτικά τον Βασίλη το Δεπάστα. Ας το δούμε από κοντά. Θα πάρουμε συνέντευξη από τον Βασίλη το Δεπάστα και στη συνέχεια από τον γνωστό, μάλλον θα πάρουμε πρώτα από τον Τηλιέρη που είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Είμαστε εδώ σε γειτονιά που έγινε το ατύχημα, να δούμε τι έχει να μας πει. Ας δούμε τι λέει λοιπόν ο κύριος Τηλιέρης ή Ρεμούντος. Γεια σας, είσαι ο εμπριστής της υπόθεσης, ο πυροτεχνουργός, για πείτε μας δύο λόγια. Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο είχα... Πείτε μας λεπτομέρειες. Πώς σας ήρθε, τι κάνατε, τι... Ατύχημα ήταν τελικά ή... Μάλλον ατύχημα, διότι δεν ήξερα ότι ο αυτοσχέδιος μηχανισμός μου θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Και πήγα και τον παράτησα ακριβώς εκείνο το σημείο εκεί πέρα, στην αυλή. Βλέπουμε τα δάχρυα στα μάτια του. Τώρα θα παρακολουθήσουμε από το κατηγορούμενο όλη τη διαδικασία όσον αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό. Πώς έγινε, πώς τον κατασκεύασε, πού τον τοποθέτησε και πώς έγινε όλοι αυτά τέλος πάντων σε... Λοιπόν, για κάνε μας μια αναπαράσταση. Ναι, βέβαια θα προσπαθήσω να σας το πω με κάθε λεπτομέρεια, εφόσον από όσο θυμάμαι. Σαν πέρσι που σας είπα, ήμουν μέσα στο σπίτι και δεν ήξερα τι να κάνω και κατασκεύασα ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Και όπως βγήκα έξω από το σπίτι όταν τον τελείωσα το μηχανισμό, ήρθα... Πού ακριβώς τον τοποθετήσατε, κύριε? Ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο? Ναι. Σε αυτό εδώ το σημείο, όπως βλέπετε και εσείς, είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός, αυτό το ισχυρό πράγμα που εφεύρε αυτό το μυαλό που καθόταν μέσα στο σπίτι και δεν ήξερε τι να κάνει. Όπως είπαμε, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο το έβαλε το μηχανισμό. Και για λόγους ασφαλείας, λόγω επειδή δεν ήξερα τι ζημιά μπορεί να κάνει, τρύπωσα μέσα στο σπίτι μου και περίμενα περίπου 5-6 δευτερόλεπτα, ώσπου να γίνει η άκρηξη. Με το που ακούω τον μπαμ, βγαίνω έξω, τι να δω. Εδώ τείχος είναι η πρώτη ζημιά, τον οποίο τον έχω στοκάρει. Κύριε Τηλιέρη, αυτά δημιουργήθηκαν από αυτό το μηχανισμό. Όπως και αυτή η ρογμή, δείτε εδώ, ας πάρε η κάμερα, δείτε πέντε κάμερα καλύτερα για να δούμε. Αυτή η ρογμή όπως βλέπετε. Από αυτή εδώ πρέπει να έχουν όμως το κάρι. Αυτή η ρογμή και αυτή. Εδώ πέρα τα παντζούρια όμως σαφώς από ό,τι βλέπετε έχουν. Μάλιστα. Έχουμε βάλει ενισχύσεις από μέσα. Εδώ αυτή τη σωλήνα την έχω αλλάξει γιατί είχε σπάσει. Και τον τύπο που βλέπετε εδώ πέρα δεν κουνιέται. Εδώ βλέπουμε αυτό τη μάρτυρα. Εδώ έχουμε ένα μάρτυρα. Συγγενής του κατηγορούμενου. Πείτε μας γιουλιά για την έκρηξη. Είχαμε αυτό, να μην είμαι παντά, για να τον εμβολιεύσω. Αλλά εδώ ήμουνε, πάει στο διάβολο. Εσείς πώς το μάθατε αυτό? Πώς το μάθατε εσείς αυτό? Το μάθαμε. Μου το έπανε. Για αυτό δεν είχαμε ζημιέ. Πάει στο διάβολο. Αν είσαστε εδώ πέρα, τι θα του κάνατε? Του τήρωσα τον πί. Άπαιτε στην κουβέρτα. Τελικά ήταν τυχερός ο κατηγορούμενος, την γλίτωσε από το τουμπί. Την γλίτωσε ακόμα. Υπάρχει κίνδυνο να πέσουν δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνετε κύριε και κύριοι. Ας δούμε τώρα τη λύκη και το θύμα της υπόθεσης. Κύριος Γιάννης Βασίλης Δεπάστας. Εδώ είναι λοιπόν το θύμα που σας προείπαμε. Ο κύριος Βασίλης. Εγώ ήμουν εδώ να πέσω, καθίσεις πέρα εδώ, στο τραπέζι. Το παράθυρο το βλέπεις εκεί. Ναι. Ωραία. Και παίζει γρυκό ένα παράβολο στη δύναμη. Άλλαξε όλο το μέρος. Και φύγαν όλοι τα παράθυρα, εγώ τι βλέπεις πάλι, πέσαν όλοι τα κάτω. Κόβει είναι δύο τα πάνω. Ήταν, δεν πράβολα.
Βγαίνω όξο, πάω να δω πού είναι και αυτή η τουβίκια. Σαν να πήγε όξο, έγινε όξο. Πάω πάνω το καντούνι του, καμπινέ του, πουλισμένο. Λέω τα παράθυρα, τα τζάμια σπασμένα. Ρε, τι τα έκαμε σε παγκά. Λέει, από κάτω, λέει, από κάτω, τα δείξανε. Τα δείξανε. Θα δει τα δείξανε. Και ποιος τα έχεις από κάτω. Να το πεις σωστό. Καμία φορά ήταν κάποιοι, οι μαρτύρηδοι και πολλά άλλα. Αφού ήταν σπασμένα όλοι και κάπου και είπα από κάτω. Ποιος ήρθε από κάτω και ήδηξε το δυναμίτη και θα δείξω όλοι κάπου. Ουλίσε το πίσω μαζί. Ουλίσε το καμπίνες, πάσε τα τζάμπι, τα πάσε όλοι. Σταμάτησε. Και είδα κάποιοι, σταμάτησε. Τι είμαι εγώ. Ότι είμαι εγώ. Ότι είμαι εγώ. Και έτσι ήταν αυτό το κόσμο. Ήρθε πραγματικός, δεν μπορώ να πω, ήρθε το παράθυρο, το βόλυψε. Και του είπα, όχι, το παλιό άλλη φορά, μην το ξανακάμεις αυτό το πράγμα, γιατί αν πίνεις που ήταν αλλού, θα κάνεις ζημιές και μπορεί να σκοτώσει κανένα άνθρωπο. Ναι, σίγουρα. Θα μου είπα, όταν τα κάνει, το πόλιο πρόβλημα. Είχαμε το παραθυράκι του τσοχηγά. Και ό,τι κάνω το πληρώσω. Δεν λέω αυτό, το πληρώσω, αλλά προσέχει. Είναι η πληρώμη. Μάλιστα. Και έτσι. Πες μου και την κούκρα. Και έτσι. Ήρθε η αδερφή του και τα βόρεψε και τα χάμε όλοι. Τα γιαγιά. Προτσάμπι, όλοι καλά καλά γίνει και εγώ. Η κούκλια που ήταν γίνα, είχε πέσει από το πράγμα. Όλοι πάνε, το αποκάλεσαι, είχαν όλοι. Σπάσαν, άντε. Τα πόλια, σπάσαν. Αν τα υπόλοιπα, πέσαν από το κρεβάτι, σταματήσαν. Τα άλλα δεν πήγαινε ξόλι, πέρα και πέρα. Ωραία, μη τσάλι, ψόλι το δυο. Αυτή ήταν λοιπόν από την έκρηξη. Μη τσάλι, ψή, το όλο το δωμάτι. Το χτύλι, μη τσάλι. Ήσαμε κοίτα. Ήσαμε κοίτα. Δεν μου είναι εγώ, από κάτω είναι. Από κάτω το πετάξαμε. Δεν μου κάτω είναι. Η γωνιά ήταν να ήταν. Είχε πάει τον καμπίνι όλη του, είχε πάει τον τράπι. Η γωνιά ήταν να το πέταξε. Ναι. Τώρα είσαι διαθετημένο να τα βρείτε, να συμφιλειωθείτε δηλαδή. Με ποιο. Μα το... Όχι, πάρε, πάρε. Δώσε χέρι του Βασίλη και ζητήσα του, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, όχι. Εγώ του είπα, μπορεί να λέει, δεν σε γνώ. Και έτσι όπως βλέπετε, τα βρήκανε και είναι πάλι δύο καλοί γειτόνι. Άρα τέλος καλό, όλα καλά. Και έτσι τελείωσε αυτή η δραματική ιστορία. Την κλία, έχεις να πεις κάτι άλλο. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Το θύμα από εδώ είχε δίκιο. Τι άλλο να πω. Και έτσι η κατάληξη ήταν θετική, οπότε τελείωσε. Ναι, η κατάληξη ήταν θετική και... Συμφωνηθήκαμε και το ορκίζαμε μην το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά θα είναι με 200 ευρώ. Ναι, δεν ξαναγίνει πια. She smiles sometimes.